Το Κουκουέ τι λέει για αυτή την παρέτηση? Πώς τη βλέπει? Αναμενόμενη, γενναία, λογική κίνηση? Θα έλεγα ότι είναι μια αναμενόμενη κίνηση, αν και έχει μια αντιφατικότητα σε σχέση με τις πρώτες δηλώσεις το βράδυ των εκλογών. Αναμενόμενη σε σχέση με το γεγονός ότι τα συστημικά κόμματα συνηθίζουν οι αρχηγοί τους μετά από εκλογικές ήττες να παρετούνται. Θα έλεγα μια παρατήρηση στην προηγούμενη ερώτηση με τον κύριο Οικονόμου. Αν δεν είναι δείγμα συνένεσης το να ψηφίζεις την πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη τα μισά του νομοσχέδια, τότε τι είναι? Και το λέω αυτό γιατί έχοντας κοινές στρατηγικές επιλογές, τις οποίες με μια έννοια έκανε απολογισμό ο κύριος Τσίπρας, εμείς εκεί ρίχνουμε την προσοχή μας, στον απολογισμό που έκανε και στην εκτίμηση κατά τη δική του άποψη ότι αυτό ήταν ένας θετικός απολογισμός. Όταν έχεις κοινές συγκλήσεις, δηλαδή υπερασπίζεσαι το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψες, τα ματωμένα πλεονάσματα των 37 δις που προήλθαν από άγρια φορολογιασία, τις συμφωνίες με τους συμμάχους, την διευρυμένη αμυντική συμφωνία με τους Αμερικάνους, την ατοϊκή συμφωνία των Πρεσπών. Όταν λοιπόν υπερασπίζεσαι όλα αυτά, είναι το πεδίο σύγκλησης, το οποίο φυσικά είναι αυτό που κρατάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συνέχεια και είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει κατά τη δική μας γνώμη ένας κόσμος που σε ένα βαθμό έκανε το βήμα στις προηγούμενες εκλογές ψηφίζοντας, στηρίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αλλά υπάρχει κι άλλος κόσμος, είμαστε σίγουροι, που το σκέφτηκε, δεν το έκανε. Πλέον τα πράγματα φαίνονται ότι οδηγούμαστε σε μια σύγκληση, σε διεργασίες που έχουν να κάνουν και με το ΠΑΣΟΚ και με αυτό που λέμε σοσιαλδημοκρατία στην παλιά. Είναι ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ, λέτε τώρα? Όχι, όχι, εγώ θα έλεγα ότι πέρα από τις ευκαιρίες φαίνεται ή διλέγεται ή διακούγεται ότι θα επιχειρηθεί και μια σύγκληση εντός της σοσιαλδημοκρατίας. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί, είναι παρατηρητής στην Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι μέλος αυτής. Έχουμε ήδη δηλώσεις να τα βρούμε μπροστά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ναι. Άρα η προγραμματική σύγκληση οδηγεί και συγκλήσεις πάνω στην... Πάντως, ιστορικά, επειδή προσφέρει νομίζω για τέτοια κουβέντα ημέρα η σημερινή κύριε Σοφιανέ, μέχρι το 89 ήταν ενίος ο συνασπισμός και το ΚΚΕ. Μετά λοιπόν υπήρχε το ΚΚΕ και ο συνασπισμός. Το ότι κατάφερε από αυτά τα δύο κόμματα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και πήρε το ένα και το έφτασε στην κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι που το παρατηρεί με ενδιαφέρον το ΚΚΕ? Δεν θα διαφωνήσω στην διαδρομή, τα πολιτικά στοιχεία αυτής της διαδρομής, τα οποία δημιούργησαν αυταπάτες σε έναν κόσμο, δημιούργησαν μετά απογοητεύσεις, δημιούργησαν ουσιαστικά μια γραμμή ενσωμάτωσης και εξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό που εμείς λέμε ένα συστημικό κόμμα που στην πρώτη θητεία του Μητσοτάκη ψήφισαν μαζί τα μισά νομοσχέδια και κοιτάξτε και σε αυτή τη θητεία όταν έχει 300 προαπαιτούμενα για το Ταμείο Ανάκαμψης θα δούμε πολλές κοινές ψηφοφορίες στη Βουλή. Είναι αντισυστημικό, κατάλαβα ακόμα κύριος, ο Τσίπρας, και όχι ο Τσίπρας, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, κύριε Σοφιανέ. Αυτό αντιλήθηκα τουλάχιστον, αυτό είπε η κυρία Πέρκα. Κοιτάξτε, επειδή τα πράγματα στην πολιτική ορολογία είναι συγκεκριμένα. Σύστημα είναι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις. Όταν λέμε σύστημα, σήμερα εννοούμε τον καπιταλισμό. Αυτόν που υπηρέτησε το κόμμα της κυρίας Πέρκα με μεγάλη προθυμία, ενσωματώθηκε. Δημιούργησε τον λαό στο έλεος. Ναι, δεν σας διέκοψα αν μπορούσα. Το λέω αυτό γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση περί συστήματος και αντισυστήματος, έως και τους Σπαρτιάτες, τους Κρυφοναζί, τους θεωρούν αντισυστημικούς. Λοιπόν, αυτό το σύστημα που λέγεται καπιταλισμός, ή το γκρεμίζεις διαμορφώνοντας μια πορεία ανατροπής, ή ενσωματώνεσαι και το διαχειρίζεσαι ψηφίζοντας μαζί και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Ψηφίζοντας μαζί στο λάτσι το ελληνικό, στους Αμερικάνους τα ναυπηγεία, ψηφίζοντας μαζί περιορισμό συλλογικών διαπραγματεύσεων κλπ. Κλπ. Μην κάνω απολογισμό, τον έχει κάνει ο κόσμος τον απολογισμό. Και ακριβώς επειδή σε αυτό το πεδίο διαμορφώθηκαν επιλογές, η επιλογή Μητσοτάκη ήταν το μικρότερο κακό. Η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας για ένα κόσμο ήταν το μικρότερο κακό. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας,
Μην συζητάμε μόνο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος θα είναι. Έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περνάει νομοσχέδια. Πρέπει να αντιδράσουμε σήμερα και όχι στην άλλη ζωή. Σήμερα δίνουμε μάχη ενάντια σε πληστηριασμούς, 7 πληστηριασμούς, όπως έχουμε δώσει τον τελευταίο μήνα, κερδίζοντας πάνω από 100 σπίτια και μαγαζιά. Σήμερα, σήμερα Παρασκευή. Σήμερα ναι. Παρασκευή. Και ταυτόχρονα τη μάχη των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Απεργεί ο κόσμος, διεκδικεί, παλεύει και έτσι πιέζει και τις κυβερνήσεις και υπογράφει συλλογικές διαπραγματεύσεις κόντρα στους νόμους που έχουν ψηφίσει και οι δύο. Να πιέσω λίγο ακόμα την κυρία Πέρκα και συλλογικές διαπραγματεύσεις που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τις αναγνωρίζετε. Κρατάτε ακόμα με υπουργική απόφαση, κρατάτε ακόμα τον κατώτατο μισθό. Με υπουργική απόφαση.